Θα συζητηθεί η υπαριθμόν 9 καθετος 8-8 12 του 2009 επίκαιρη ερώτηση 14 βουλευτών του ΛΑΟΣ κύριο Ιωάννη Κοραντή, Χρυσανθακόπουλου, Γεωργιάδη, Αϊβαλιώτη, Βορύδη, Βελόπουλου, Πλεύρη, Πολατίδη, Ροντούλη, Κολοκοτρώνη και άλλων σχετικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, το Κυπριακό, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εξωτερικών. Τον λόγο έχει ο πρώτος επερωτών, ο συνάδελφος κύριος Ιωάννης Κοραντής. Παρακαλώ, έχετε το λόγο από του βήματος. Τίποτα, είπατε ερώτηση. Κύριε Κοραντή, έχετε 10 λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εμείς. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν ο Πρωθυπουργός παρουσίασε τις προγραμματικές του δηλώσεις, χρησιμοποίησε 2,5 λεπτά ως χρόνο και 294 λέξεις για να περιγράψει ολόκληρη την εξωτερική πολιτική της χώρας, όπως την προδιάγραφε η κυβέρνησή του. Από αυτήν την παρουσίαση είχαμε συγκρατήσει δύο κυρίως χαρακτηριστικά. Πρώτον, ότι ο Πρωθυπουργός ξανά πιάνε το νήμα της εξωτερικής πολιτικής εκεί όπου το είχε αφήσει, τον Μάρτιο του 2004, και δεύτερον, ότι εκινείται στον χώρο της εικονικής πραγματικότητας. Και ο όρος εικονική πραγματικότητα, άλλωστε, σας υπενθυμίζω, ήταν αυτός τον οποίο ο κ. Παπανδρέου είσαι εισάγει στο πολιτικό λεξιλόγιο αυτού του τόπου πριν από μερικά χρόνια. Εν τούτης, η σκληρή πραγματικότητα του τρέχοντος Δεκεμβρίου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ήρθε να δώσει μια εντελώς διαφορετική εικόνα από αυτή την οποία προδιέγραφε ο Πρωθυπουργός και που χαρακτηρίστηκε από μια εξαιρετικά δυσάρεστη κατάσταση για τα εθνικά μας θέματα. Αλλά ας δούμε πού είμαστε, τι έχουμε πάνω στο τραπέζι. Ο Πρωθυπουργός, παραμονές των εκλογών, είχε υποσχεθεί ότι θα μετέβαινε στην Κύπρο σε επίσημη επίσκεψη, είναι αλήθεια, την πρώτη μετά τις εκλογές. Τρεις μέρες μετά τις εκλογές πήγε στην Κωνσταντινούπολη σε μια άτυπη συνάντηση, άτυπη ασφαλώς αλλά ουσιαστική, για συνομιλίες με τον κύριο Ερντογάν, στη συνέχεια των οποίων εκφράστηκε με πολύ θερμά λόγια για την Τουρκία, μιλώντας για τη στρατηγική επιλογή που αποτελεί η ενταξιακή προοπτική της, πλήρη συμμόρφωση της Τουρκίας, είπε πλήρη ένταξη και ούτω καθεξής. Ενθουσιασμό στην Άγκυρα, μηχανία στην Κύπρο, δίδονται κάποιες εξηγήσεις, αλλά παρόλα αυτά δεν φάνηκε διορθώνοντα την κατάσταση. Εκμεταλλεύεται την περίσταση ο Τούρκος Πρωθυπουργός, αποστέλει τη γνωστή επιστολή στον Πρωθυπουργό, όπου ζητάει διαπραγμάτευση εφόλης της ύλης, Αιγαίο, θέματα μειονοτήτων, ό,τι μπορούσε κανείς να φανταστεί, η κλασική τουρκική τακτική, το τουρκικό παζάρι, όλα πάνω στο τραπέζι. Έπρεπε να έρθει ο κύριος Μπαγής εδώ πέρα στην Αθήνα για να αποκαλύψει τα κύρια σημεία της επιστολής, την οποία εξακολουθεί και σήμερα ακόμη η κυβέρνηση να κρατάει ως επταπράσκητο μυστικό. Δόθηκαν, υποτίθεται, κάποιες προφορικές απαντήσεις στον κύριο Νταβούτογλου από τον Πρωθυπουργό και τον αναπληρωτή υπουργό, τον κύριο Δρούτσα, αλλά ακόμη περιμένουμε να μάθουμε εάν και πότε θα σταλεί για τη διπλωματική οδού η επίσημη απάντηση και αν αυτή, όπως έχει δεσμευθεί ο κύριος Δρούτσας, θα δοθεί στη δημοσιότητα. Όλα αυτά τα χρόνια νομίζω ότι η πολιτική των κυβερνήσεων και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, στέλνω τουρκικά, αν είχαν ως στόχο τη μείωση της έντασης στο Αιγαίο, απέτυχαν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Παταγωδός με τεπένων, θα μου επιτρέψετε να πω. Η ένταση στο Αιγαίο έχει λάβει πρωτόγνωρες διαστάσεις. Βλέπω εδώ πέρα τα στοιχεία τα οποία μας έχουν δοθεί. Οι παραβιάσεις έχουν αυξηθεί κατά 20,9% το 2008, το 2009 του 2008 και κατά 20,8% το 2007. Οι άνωθεν υπερπτήσεις, εννοείται κατοικημένων νησιών, κατά 88% στο 2008, κατά 370% στο 2006. Καταστάσεις τρομερές. Και διερωτώ με, όλα αυτά δεν μπορούσαν να περιληφθούν ή να αναφερθούν πάντως στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου? Frontex, ενεργεί για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν βλέπω καμία αναφορά στα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Το casus belli δεν αναφέρεται, αλλά μιλάμε γενικά για αρχές καλής γειτονίας. Σκάφη σταθμεύουν μέσα στα χωρικά ύδατα. Καστελόριζο καιρό, πολεμικά σκάφη. Να μιλήσουμε για το ΚΑΟΚ της Λάρισας και για την αναδιάρθρωση στρατιωτικής δομής του ΝΑΤΟ. Το προξενείο της Κομωτινής έχει υπερβεί τα εσκαμμένα. Αυτό είναι γνωστό.
Ο Τούρκος, ο ίδιος πρωθυπουργός, ισχυρίζεται ότι συζήτησε με τον πρωθυπουργό, τον κ. Παπανδρέου, το θέμα του καθεστώτος των 130.000 Τούρκων στη Θράκη. Αυτά τα ίδια τα επαναλαμβάνει σε 7 Δωδεκάτου μιλώντας με τον Αμερικανό πρόεδρο, τον κύριο Ομπάμα. Η ελληνική κυβέρνηση τα διαψεύδει. Αλλά δεν βλέπουμε καμία κίνηση όσον αφορά, παραδείγματος χάρη, ούτε το Πατριαρχείο, ούτε την Χάλκη. Αντιθέτως, η επίσκεψη στον Άγιο Γιώργιο τον Κουδουνά, γνωστή και πολύ διαφημισμένη του κύριου Ερντογάν, δεν φαίνεται να προσέθεσε, κύριε Υπουργέ, κάτι στην όλη εικόνα. Αντιθέτως, βλέπουμε ότι η Άγκυρα συνεχίζει τις προκλήσεις εναντίον περιουσιών στην Κωνσταντινούπολη. Και θα σας υπενθυμίσω την καταγγελία την οποία είχα κάνει στο Υπουργείο Εξωτερικών ότι η Τουρκία διεκδικεί την κυριότητα του κτηρίου του Γενικού Προξενείου Κωνσταντινούπολεως, επιδίδοντας με δικαστικό κλητήρα σχετικό επίσημο έγγραφο. Μου απάντησε ο κύριος Παπανδρέου, διαβεβαιώντας ότι ουδέποτε Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη παρέλαβε δικαστικό έγγραφο. Δεν το παρέλαβε, αλλά εν τούτης, όπως ξέρετε, κύριε Υπουργέ, αυτό θυροκολλήθηκε. Αυτά για την ακρίβεια του λόγου και καταθέτω την ερώτηση και την απάντηση για τα πρακτικά. Θα προσθέσω και μια άλλη πρόκληση. Ο κύριος Ερντογκάν εγγενίασε το κτίριο της Γενικής Γραμματείας Ευρωπαϊκής Ένωσης, που υπάρχει στο Υπουργείο Επικρατείας, σε παλιό ελληνικό σχολείο που ανήκει στο ίδρυμα της Εκκλησίας του Αγίου Φωκά, στο Μεσοχώρι, στο Όρτα Κιόι. Παρουσία του χειροκροτούντος κυρίου Γκρουεύσκη, θέλοντας να μας δώσει και ένα μήνυμα. Διπλό ή τριπλό, αν θέλετε, του πώς και οι δύο ηγέτες αυτοί συμβαδίζουν αντί της Ελλάδας. Όσον αφορά την εφαρμογή του πρωτοκόλλου της Αγκύρας, το γνωστό, για την Κύπρο θα επανέλθω αργότερα. Παρ' όλα αυτά, ο κ. Πρωθυπουργός διακηρύσσει ότι αποτελεί στρατηγική πολιτική της ελληνικής κυβερνήσεως η πλήρη ένταξη Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, απορρίπτει τη γραμμή της μη πλήρους ένταξης, έστω της ειδικής σχέσης, ως επικίνδυνη για Ελλάδα και Κύπρο και αποφεύγει καν να προφέρει τη λέξη κύρωση. Συνεπώς, όπως είπα και στην αρχή, το παιχνίδι ήταν χαμένο από την αρχή. Τόνος άλλος είχε δοθεί τόσο από την Επίτροπο Λιρέν, όσο και από το προσχέδιο συμπερασμάτων της Σουηδικής Προεδρίας. Και πού βρισκόμαστε? Η Τουρκία πήρε το συγχωροκάρι της, κύριε Υπουργέ, από τους Υπουργούς Εξωτερικών, μάλιστα. Ούτε καν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Το θέμα έκλεισε. Δεν τίθεται θέμα κυρώσεων. Δεν τίθεται θέμα επιπτώσεων. Ουδεμία αναφορά υπάρχει σε δεσμευτική υποχρέωση της Τουρκίας να εφαρμόσει το πρωτόκολλο, το πρώτο πρωτόκολλο της Άγκυρας. Ουδεμία αναφορά καν υπάρχει σε ένα νέο χρονοδιάγραμμα, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε μιλήσει για έναν νοδικό χάρτη. Ουδεμία κουβέντα για επαναξιολόγηση, απλά αυτό θα συμβεί του χρόνου, όπως ξέρετε, περίπου την ίδια εποχή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κανένα άμεσο μπλοκάρισμα ή οδήποτε διαπραγματικού ενταξιακού κεφαλαίου. Υπάρχει βεβαίως μια μονομερή δήλωση της Κύπρου. Δεν θα επεκταθώ. Νομίζω ότι οι πάντες γνωρίζουν ποια σημασία έχουν από πολιτικής πλευράς οι μονομερείς δηλώσεις, αλλά από νομικής όχι πολύ μεγάλη. Παράλληλα, διαπιστώνω ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν σήκωσε το θέμα της Frontex. Καθόλου. Εδώ πέρα απειλήθηκε η ζωή πιλότων της Τσεχίας, της Εστονίας, της Λετωνίας. Δεν βλέπω να γίνεται καμία αναφορά. Λαθρομετανάστευση. Έχουμε κατακλειστεί από τους λαθρομετανάστες, κύριε Υπουργέ. Και ανταυτού, αντί η μισή εκ των οποίων ως γνωστόν μας έρχονται μέσω Τουρκίας και των οποίων η επαναπρόθεση στις χώρες προελεύσεως είναι ουσιαστικά αδύνατη. Διάβασα προσεκτικά τα συμπεράσματα, εγώ δεν βλέπω καμία σχετική αναφορά. Αντίθετα, βλέπω να συγχαίρει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή και η ελληνική κυβέρνηση, η Τουρκία, για την καλή της προσπάθεια στο θέμα του χειρισμού της μετανάστευσης και να χαιρετίζουν το νέο γύρο διαπραγματεύσεων για συμφωνία επανεισδοχής. Συνεπώς, αντί για ουσιαστική αξιολόγηση όσον αφορά την Τουρκία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τι είχαμε? Ρητορικές παρενέσεις χωρίς κανένα ουσιαστικά αντίκρισμα, καμία δέσμευση για το μέλλον, ούτε οδικό χάρτη, τίποτα απολύτως. Βεβαίως θα έκανα, κύριε Υπουργέ, αν μου επιτρέπετε, ένα ερώτημα, ίσως χαρακτηριστεί ρητορικό, αλλά διάβασα με ενδιαφέρον μια χθεσινή δήλωσή σας ότι η σημερινή νεο-Οθωμανική Τουρκία δεν έχει θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τη βρίσκω ενδιαφέρουσα στο μέτρο που γίνεται σήμερα. Αυτό άλλαγε, το σκεπτόσαστε και το πιστεύατε πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Και δεν ξέρω πώς ακριβώς συμβαδίζει με την άποψη την οποία έχει εκδηλώσει ο Πρωθυπουργός. Αλλά ασφαλώς πιστεύω ότι θα μας την απαντήσετε. Όσον αφορά την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Και πάλι τι έγινε?
Κερδίσαμε χρόνο. Ποιος κέρδισε χρόνο? Ποιος βγαίνει κερδισμένος? Ανέβηκε το παιχνίδι. Νομίζω ότι πολύ πονηρά η Σουηδική Προεδρία ανέβασε τον πύχη, ζητώντας συγκεκριμένη ημερομηνία έναρξη διαπραγματεύσεων. Το μόνο που επιτεύχθη είναι να παραπεμφθεί το θέμα στην επόμενη κάποια στιγμή, στο διάστημα της επόμενης Ισπανικής Προεδρίας. Αλλά πέραν αυτού, ουδέν. Όσον δε αφορά για την προϋπόθεση επίλυσης του ονόματος ως, συγγνώμη, για την επίλυση του ονόματος ως προϋπόθεση για την έναρξη διαπραγματεύσεων, εγώ δεν βλέπω να υπάρχει κάτι τέτοιο μέσα στο κείμενο. Θεωρείται βεβαίως κέρια σημασίας, αλλά πουθενά δεν υπάρχει ως προϋπόθεση. Το ζητήσατε να μπει στα τελικά συμπεράσματα του Συμβουλίου Υπουργών και στη συνέχεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κύριε Υπουργέ? Και αν όχι, γιατί? Εάν ναι, πώς αντέδρασαν οι συνάδελφοί σας?